Ο κόσμος όμως, δυστυχώς, βιάζεται να βγάλει κρίση. Εμπιστεύεται τα μάτια του πολύ πριν σχηματίσει γνώμη. Χωρίς να τους έχει βλάψει κάποιος, τον βλέπουν μόνο και αμέσως τον μισούν. Η αλήθεια είναι πως ποτέ μου δεν περίμενα αυτό που μου συνέβη. Τώρα η ψυχή μου έχει λερωθεί. Έχει φθαρεί. Ζω μια έρημη ζωή. Ούτε μία σταγόνα χαράς. Ο θάνατος έγινε επιθυμία. Η άσον. Κάποτε ήταν τα πάντα. Τώρα τίποτε. Από όλα τα πλάσματα της γης που έχουν ψυχή και λογική, το πιο δυστυχισμένο είναι η γυναίκα. Γιατί πρέπει να βρει χρήματα τον άντρα να αγοράσει, για να μπορέσει ύστερα αυτός να κυριαρχήσει στο σώμα το δικό της. Παράλογο εντελώς. Η γυναίκα όταν παντρεύεται, πρέπει να υποπτεύεται συνέχεια τι θέλει και τι επιθυμεί αυτός. Κι αν όλα πάνε καλά και ο σύζυγος δεν νιώσει του γάμου το ζυγό, τότε και η ζωή κυλά μες στη χαρά και μες στην ευτυχία. Αν όμως κάτι πάει λάθος, τότε έρχεται το τέλος και η καταστροφή. Λένε πως επειδή η γυναίκα ζει στο σπίτι, δεν κινδυνεύει σαν τον άντρα που ζει έξω μες τους κινδύνους. Ανόητη σκέψη. Τρεις φορές καλύτερα όσα όπλα υπάρχουν να κρατά, παρά μία φορά να γεννήσει. Βέβαια, εγώ και εσείς δεν σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Άλλος ο λόγος ο δικός σας και άλλος ο δικός μου. Εσάς είναι η χώρα σας αυτή. Εδώ είναι το σπίτι του πατέρα σας. Έχετε πλεονέκτημα. Ζείτε και υπάρχετε με αυτούς που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ενώ εγώ είμαι αλλού, χωρίς χώρα, χωρίς πατέρα, ξεριζωμένο λάφυρο από μια άλλη γη. Δεν είμαι ούτε μητέρα, ούτε αδελφό, ούτε και κάποιος συγγενή, κάτι κάπως να χωθώ και να κρυφτώ για να με προφυλάξει. Όμως από εσάς δεν ζητώ πολλά. Μία χάρη μόνο θέλω. Αν βρω ποτέ τρόπο να ευδικηθώ, μην πείτε τίποτε. Ποτέ και σε κανένα μην μιλήσετε. Η γυναίκα γεννήθηκε μέσα στο φόβο και ίσως δεν έχει δύναμη και αντοχή για να κρατήσει όπλα. Αλλά αν ο έρωτάς της προδοθεί, πιο φωνικό όπλο από το μυαλό της δεν υπάρχει.